Αισθητικής Επιτροπής του νέου σοου Your Face Sounds Familiar είναι και ο Γεράσιμος Γενατάς. Και δεν του το είχαμε. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση όταν άκουσα το όνομά σας για την Κριτική Επιτροπή. Εμένα να δεις. Πώς το πήρατε απόφαση? Για δύο-τρεις λόγους. Μέσα σε αυτούς τους λόγους υπάρχει και η δουλειά. Για την προβολή σας. Χρήματα, είναι μια δουλειά. Ο ταλαντούχος ηθοποιός εξομολογείται στο Σταρ ότι περνάει και αυτός δύσκολα λόγω της κρίσης. Το οικονομικό όφελος τον έκανε να δει με άλλο μάτι τα shows και τα reality και να δεχτεί τη θέση του Κρήτη στο παιχνίδι. Πρόσφατα μάλιστα αρνήθηκα και να παίξω, να συμμετάσχω σε μια σειρά. Είπατε όχι, γιατί? Ένιωσα ότι δεν θα αμοιβόμουν καλά και αυτή τη στιγμή θα νομίζω ότι ό,τι κάνω πρέπει να το αμοιβόμαι, γιατί είμαι σε μια δύσκολη πολύ στιγμή. Δεν είναι ούτε ένας ούτε δύο ηθοποιοί που έχουν καταφύγει στα δικαστήρια για να πληρωθούν από τα σύριαλ που έχουν πάρει μέρος. Οι Τούρκοι πάλι μάλλον πληρώνονται κάς. Οι προτάσεις ήταν λίγο... Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω την λέξη, δεν μου έρχεται τώρα άλλη λέξη, εξευτελιστική, με την έννοια του ότι όταν σου λέει κάποιος θα σε πληρώσω σε 2 χρόνια. Προτιμά να συμμετέχει ταυτόχρονα σε 3 θεατρικές παραστάσεις, όπως μας είπε, για να μπορέσει να επιβιώσει. Ο γνωστός ηθοποιός σκέφτηκε μάλιστα να αφήσει την υποκριτική και να ασχοληθεί με την παραγωγή κρασιού. Να ασχοληθείτε. Εγώ έχω προσπαθήσει να φτιάξω ένα εινοποιείο, το οποίο είναι παραγωγικό αυτή τη στιγμή, αλλά δυστυχώς, επειδή ήταν μια μεγάλη επιχείρηση και σε αυτό το γελίο κράτος που ζούμε, δεν έχουμε καταφέρει να το ολοκληρώσουμε. Είναι στην ορεινή Αχαΐα, πάνω από την Αιγύρα, στο Σαμπελόκηπο Αιγύρας. Οπότε θα μετακομίζατε και μόνιμα εκεί. Μακάρι να μπορούσα. Δεν μπόρεσε και κάπως έτσι είπε το ναι στον Αντένα, παίρνοντας τη θέση του Κριτή στο νέο σοου με παρουσιάστρια τη Μαρία Μπεκατόρου. Και η αρχική πρόταση ήταν να είμαι στους συμμετέχοντες. Και είναι μεγάλη μου ζήλια που δεν είμαι. Εσείς αρνηθήκατε? Δεν μπορούσα. Στην πρεμιέρα πάντως θα τον δούμε και αυτόν να ενσαρκώνει ένα μεγάλο στάρ. Μετά τη...